Σωστά, και θα συμφωνήσω με τον κύριο Παλάσκα ότι δεν είναι θέμα των οικογενειών. Πρωτίστως είναι του σχολείου. Γιατί εμείς που ζούμε στο περιβάλλον του σχολείου, βλέπουμε ότι όταν συμβαίνουν τέτοιες συμπεριφορές, γιατί εγώ δεν είμαι σε θέση να μιλήσω για τους μαθητές, αλλά θα μιλήσω για τις συναδέλφους μου. Όταν δέχονται τέτοιες συμπεριφορές, δυστυχώς οι δασκάλοι που εφημερεύουν εκείνη την ώρα στην αυλή, σε περιστατικό ας πούμε, που πετούσαν 5 λεπτά και 10 λεπτά στην καθαρίστρια που σκούπιζε την αυλή, και η καθαρίστρια απευθύνθηκε στη δασκάλα που εφημερεύε, η απάντηση είναι: αν δεν αντέχεις να κάνεις αυτή τη δουλειά, άλλαξε επάγγελμα. Αλήθεια τώρα. Θα πρέπει λοιπόν να μπουν σε μια διαδικασία και οι εκπαιδευτικοί. Όπα, μισό λεπτάκι. Βοηθήστε μας λίγο να το πάρουμε από την αρχή. Καταρχήν, περιγράψτε μας το περιστατικό. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να το ακούσω. Η συνάδελφος σκούπιζε την αυλή. Ναι. Εμείς, σαν κλάδος, τα τελευταία δύο χρόνια μόνο. Σε ποιο σχολείο? Δεν θα πω το στο σχολείο, γιατί αυτό το θέμα θα θίξει, θα σωποποιήσει και το διευθύντρια και την συνάδελφο. Ναι, ναι. Σκούπιζε την αυλή του σχολείου και τα παιδιά από τα παγκάκια που καθόταν για να κάνουν το διάλειμμα, τις πετούσαν 5 λεπτά και 10 λεπτά. Ναι. Όταν λοιπόν για οι συνάδελφοι. Ότι τι, να περάσει ποιο μήνυμα, τι, γιατί, τι. Ότι είναι τόσο φτωχή για να κάνει αυτή τη δουλειά. Α. Μάλιστα. Το θεωρώ, δεν μπορώ κι εγώ, γιατί τα παιδιά έχουν και μια δική τους νόηση σε κάποιες ηλικίες για αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν απευθύνθηκε στα σκάλα, η απάντηση στα σκάλα ήταν: τι να σου κάνω, παιδιά, είναι, αν δεν μπορείς να τα ανεχτείς, άλλαξε επάγγελμα. Μάλιστα. Φανταζόμαστε, όταν αυτές φανταζόμαστε ότι αυτό το περιστατικό το οποίο μας περιγράφεται και ειλικρινά έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό, δεν είναι το μοναδικό, έτσι δεν είναι? Πώς και τι. Κοιτάξτε, ζούμε σκληρές εποχές, εποχές που δεν τις γνωρίζαμε σαν χώρα, τα παιδιά μας να είναι τόσο σκληρά. Δυστυχώς, θεωρώ ότι είμαστε τόσο απασχολωμένοι σαν γονείς και έχει πνίξει τόσο η γραφειοκρατία τα σχολεία, που δεν πράττουμε αυτά που πρέπει να πράττουμε. Το σχολείο πλέον δεν εκπαιδεύει τα παιδιά στη συμπεριφορά. Πράγμα που έτσι θα έπρεπε να γίνεται. Δεν είναι μόνο να μάθει μαθηματικά το παιδί. Πρωτίστως είναι να μάθει και συμπεριφορά.